Ελένη, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Για να δούμε λίγο την επικαιρότητα, να δούμε λίγο την ακτινογραφία των μέτρων της οπαδικής βίας. Καταρχήν, σας ακούγαμε στην ανάλυση σας. Η προσωπική σου άποψη, πώς τα βλέπεις? Έχεις δει πάρα πολλές φορές να ανακοινώνονται μέτρα. Πώς τα βλέπεις, θα αποδώσουν, θα παταχθεί ο χουλιγκανισμός, η βία εντός και εκτός γηπέδων? Κοίτα, Νίκο, εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν έφερε τη συγκεκριμένη στιγμή κάτι καινούριο, έφερε τα μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή κινήθηκε λίγο πολύ στο ίδιο πλαίσιο. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι, καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα, ότι για να ξαναφέρνει τα ίδια μέτρα, πάει να πει ότι αυτά δεν εφαρμόστηκαν. Και γι' αυτό βρισκόμαστε και πάλι στο ίδιο σημείο. Γιατί εάν είχαν εφαρμοστεί και δεν επαρκούσαν, εκεί πραγματικά θα βλέπαμε ότι θα έφερνε επιπλέον διατάξεις, μέτρα και εν πάση περιπτώσει θα βλέπαμε ένα διαφορετικό σκεπτικό. Για να έρχεται και να στην πραγματικότητα να εξεγγείλει τα ίδια πράγματα που πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι τα έχουμε δει τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον δύο φορές. Δύο φορές λέω εγώ, αυτές που θυμάμαι με τον Άλκη τον Καμπανό στη Θεσσαλονίκη και τον Μιχάλη Κατσούρη. Ακριβώς στην Αθήνα, όπου μέσα στο καλοκαίρι οι χούλιγκανς είχαν οργώσει όλη την Αθήνα και είχαν φτάσει στην Ελένη. Όλη τη χώρα. Ελένη, αυτά με τις κάμερες και τα εισιτήρια τα ακούσαμε και τον Αύγουστο, έτσι, και είδαμε ότι στην εφαρμογή τους, δεν τα είδαμε μάλλον στην εφαρμογή τους. Ωστόσο, εδώ θα έχει αξία να περιμένουμε να δούμε τι στοιχεία θα προσκομίσουν οι δύο υπουργοί τώρα, σε λίγη ώρα, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Θα έχουμε και τον κύριο Οικονόμου εδώ κοντά μας σε λίγο. Θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε κάποιες πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνεται σε αυτούς τους φακέλους. Αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι οι έρευνες θα πάνε πολύ πίσω, με πολλά και διαφορετικά στοιχεία, για ανθρώπους που είχαν εμπλακεί και στο παρελθόν σε οπαδική βία και σε επεισόδια και είναι γνωστά στις αρχές, για το αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ανάμεσα στους καθοδηγητές, από πού λαμβάνουν και τα χρήματα, αν θέλετε, για τα υλικά όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται, και για τον τρόπο δράσης του οργανωμένου σχέδιου, γιατί εδώ μιλάμε για ραντεβού ουσιαστικά. Ακούστε. Άρα μιλάμε για συμμορίες, μιλάμε άρα για μια αναβάθμιση της έρευνας, η οποία θυμίζει λίγο την έρευνα για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ένα τέτοιο μοντέλο ακούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βάση. Ότι κανένας σε αυτή τη χώρα δεν θέλει να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Είτε είναι η κυβέρνηση, είτε είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, είτε είναι η ευρύτερη αντιπολίτευση. Όλοι ομονοούν ότι αυτό το φαινόμενο, το ακραίο φαινόμενο που στοιχίζει ζωές ανθρώπων, φιλάθλων ή εργαζόμενων, όπως αυτός ο αστυνομικός, ένα νέο παιδί ο οποίος πραγματικά βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν θέλει να παταχθεί αυτό το φαινόμενο. Ξεκινάμε από αυτή τη βάση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης λένε στην κυβέρνηση ότι φέρτε κάποια μέτρα στα οποία εμείς μπορούμε και να συμφωνήσουμε. Άλλωστε και ο κύριος Κασελάκης εχθές που έκανε 4 προτάσεις είναι σχεδόν οι ίδιες. Σχεδόν οι ίδιες, έτσι. Ακριβώς με αυτές που έχει φέρει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να δίνουμε τόσο δραματικούς τόνους στο ότι, εν πάση περιπτώσει, να δούμε αν ένα σχέδιο όπως αντιμετωπίστηκε η Χρυσή Αυγή. Ή εάν εφαρμοστεί το σχέδιο το οποίο είχε καταρχήν η κυβέρνηση, μπορεί έτσι κι αλλιώς να βρεθεί μια λύση. Θα το στηρίξει η αξιωματική αντιπολίτευση? Θα το στηρίξει, όσο σκληρό κι αν είναι αυτός ο σχεδιασμός? Φυσικά θα το στηρίξει, γιατί όλοι, το επαναλαμβάνω, ομονοούν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί στη χώρα. Μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε 2 νεκρούς και έναν άνθρωπο ο οποίος χαροπαλεύει. Ναι. Αυτό δεν είναι κανονικό για μία χώρα. Όλοι λοιπόν θέλουν αυτό το πράγμα να διορθωθεί.
Ας εφαρμοστούν τα μέτρα και από εκεί εγώ, και εσείς, αφού θα έχετε και τον κύριο οικονόμο, θα μπορείτε να το συζητήσετε. Για μένα υπάρχει το εξής ερωτηματικό. Ναι. Η αστυνομία παρακολουθεί, είναι γνωστό, κάποιες ομάδες hooligans οι οποίοι δίνουν ραντεβού στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Εμένα ο γιος μου είναι, υποστηρίζει μια ομάδα. Ναι. Και πολλές φορές μου λέει, μαμά, κοίτα εδώ, καλούνε για να πάνε και να κάνουν επεισόδια. Δηλαδή, όταν, θέλω να πω ότι όταν το βλέπει ένα παιδί το οποίο είναι απλός φύλαθλος, προφανώς η αστυνομία με τις υπηρεσίες που έχει, αυτό μπορεί να το βρει, δηλαδή να προλαμβάνει και πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα οργανώνονται, γίνονται, γιατί όλη η οργάνωση γίνεται εκτός γηπέδου. Ναι. Η εκτέλεση γίνεται μέσα στο γήπεδο. Άρα και η πρόληψη εκτός γηπέδου έχει τη σημασία της. Αυτό και που λες είναι σίγουρο, γιατί και τα τρία περιστατικά στα οποία αναφέρθηκες, τα πιο πρόσφατα δυστυχώς που είχαμε, ήταν εκτός γηπέδου, έτσι. Και ο Άγιος Καμπανός και ο Μιχάλης Κατσουρής. Ο Φιλόπουλος, να σου θυμίσω παλιότερα από τον Παναθηναϊκό, ναι. Και μία συνεργασία και με τις ΠΑΕ. Δεν πρέπει κανένας να υπάρξει μία πολεμική. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα πράγματα δεν χωράνε είναι δική σου ευθύνη ή δεν είσαι ή δεν είναι. Γιατί θα σας πω κάτι, ότι αρχικά και σε αυτό έχει γίνει ένα ατελείωτο αλαλούμ. Στην αρχή ήταν ευθύνη της αστυνομίας, μετά ήταν ευθύνη των ΠΑΕ, μετά ήταν ξανά ευθύνη... Θα ρωτήσουμε τον κύριο οικονόμου, και έχει αξία αυτό, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε τις κάμερες και θα έχουμε και τα εισιτήρια... Τα οποία θα είναι ήδη με ονοματεπώνυμο. Ναι, υποτίθεται ότι 12 Φεβρουαρίου θα ανοίξουμε έτσι. Όχι τα έχουμε, αλλά δεν τα κάνουμε. Όχι, προσέξτε. Τίνος ευθύνη θα είναι ο έλεγχος των εισιτηρίων, της ταυτοποίησης του προσώπου, τον ΠΑΕ ή της αστυνομίας. Μισό. Να σου πω τι γίνεται τώρα στο γήπεδο, γιατί πηγαίνω στο γήπεδο. Πηγαίνεις κανονικά με το εισιτήριό σου που έχεις δώσει το άμκα σου και παράλληλα σου ζητούσαν το προηγούμενο διάστημα και ταυτότητα. Είσαι εσύ, ταυτότητα χέρι, εισιτήριο. Έτσι μπαίναμε, δεν αλλάζει κάτι εδώ. Ωραία. Εγώ, ας πούμε, είχα ως πολίτης που δεν πάω στο γήπεδο την απορία. Πώς μπήκε αυτή η φωτοβολίδα μέσα στο γήπεδο? Δεν μπήκε στο γήπεδο. Ήταν εκτός γήπεδου. Εκτός γήπεδου γίνονται όλα αυτά. Ναι. Μου είπανε όμως ότι πολλές φορές μπαίνουν μία και δύο μέρες πριν μέσα στο γήπεδο, πριν, και τα κρύβουν κάτω από τα καθίσματα και βγάζουν την ώρα που του αγώνα. Αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μπορεί. Και ναι, κάποιος τους ανοίγει για να μπουν σε αυτούς τους χώρους. Και επίσης κάποιος πρέπει να ελέγχει αυτούς τους χώρους πριν τον αγώνα. Είναι πολύ απλό. Το λέμε εμείς, μας ακούγεται πολύ απλό και νομίζω ότι είναι. Κάποιος ανοίγει για να μπουν και να βάλουν αυτά μέσα στο γήπεδο ή οπουδήποτε, στους αθλητικούς χώρους, και κάποιος πρέπει να ελέγξει πριν τη διεξαγωγή ενός αγώνα. Για το γήπεδο πριν από τον αγώνα. Να ελέγχεται. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται συνεργασία της πολιτείας με τις ΠΑΕ. Δεν είναι, ούτε κανένας μπορεί να έχει όλη την ευθύνη, ούτε κανένας μπορεί να είναι άμερος των ευθυνών. Όλοι, γιατί εκεί πάνε τα παιδιά μας. Ελένη, το πρώτο πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτό. Λίγο πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, Ελένη, λίγο να πάμε στα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι δεν δείχνουν πολύ ψηλά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ανακάμψει ακόμα μετά και από το θέμα της διάσπασης που είχαμε. Βλέπουμε ότι ο κύριος Κασελάκης εφαρμόζει μια πολιτική, δεν δίνω και πολύ σημασία, πάει τώρα Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη. Μαθαίνω ότι νωρίτερα θα είναι στην Αυστραλία, θα κάνει αυτό τον κύκλο, θα πάει να δει Έλληνες ομογενείς. Να δει τους Έλληνες ομογενείς ακριβώς, γιατί από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί η επιστολική ψήφος, έχει μεγάλη σημασία. Ως παιδί λοιπόν της ομογένειας, όχι ακριβώς γιατί πήγε μετά, αλλά μεγάλωσε στο εξωτερικό από 8-9 χρονών, θεωρεί ότι έχει πολύ καλούς και δυνατούς δεσμούς, μπορεί πραγματικά να πάει και να λειτουργήσει θετικά αυτό το γεγονός για τον ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει τα προβλήματα της ομογένειας, ξέρει τι τους απασχολεί. Άρα ο κύριος Κασελάκης ξεκινάει
Και πηγαίνει. Συνδυάζει και λίγο τα Χριστούγεννα τώρα, Ελένη, στη Νέα Υόρκη, έτσι. Νομίζω ότι. Θα κάνει. Το αντιλαμβανόμαστε. Και είναι η οικογένειά του. Μην τα όλα δίνουμε μια διάσταση έτσι πάρα πολύ. Κοίταξε όμως, Ελένη μου, άκουσε λίγο. Άκουσε λίγο σημειολογικά και επικοινωνιακά. Σημειολογικά και επικοινωνιακά να το δούμε. Θα μπορούσε. Επειδή είναι η πρώτη χρονιά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές τις μέρες να βρεθεί σε ένα νοσοκομείο, σε ένα ίδρυμα, να τον δούμε δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Εντάξει. Νίκο, δεν είναι. Εγώ θα Νέα Υόρκη ήταν πριν δύο μήνες. Δεν είμαι. Τα βλέπω όλα πολύ επιφυλακτικά τις μέρες των Χριστουγέννων. Γιατί και οι ίδιοι σου λένε ότι όλοι έρχονται τα Χριστούγεννα και μετά μας ξεχνάνε. Κανονικά αυτό που πρέπει να γίνεται, η κανονικότητα είναι να πηγαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, οι πολιτικοί γενικά, οι βουλευτές μέσα στο χρόνο. Έτσι. Ο κύριος Κασελάκης έχει πάει σε πάρα πολλά ιδρύματα, σε νοσοκομεία, έχει επισκεφτεί όλα. Πηγαίνει, κάνει τις επισκέψεις του και τις επικοινωνεί κιόλας. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας. Γεια. Λοιπόν. Πάμε στο άλλο θέμα που έχει συγκλονίσει.